Τα τρία τελευταία χρόνια, κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα παραλύει. Αιτία, οι επαναλαμβανόμενες απεργίες και αποχές των δικηγόρων που διεκδικούν την επίλυση οικονομικών τους αιτημάτων. Έχετε σκεφτεί πόσο ταλαιπωρούμεθα όλοι και πόσο κοστίζει σε χρήματα αυτή η υπόθεση? Αφήστε δε ότι κινδυνεύει άμεσα και το κύρος της δικαιοσύνης. Στα δύο επόμενα ρεπορτάζ, η Μαρία Δεδούση φωτίζει αυτή την υπόθεση που μας αφορά όλους. Ο μεγάλος ασθενής έγινε ο μεγάλος μελοθάνατος, ο λόγος για την ελληνική δικαιοσύνη. Οι αλλεπάλληλες πολύμινες αποχές των δικηγόρων τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές αδιέξοδο στην απονομή του δικαίου και τρομερή ταλαιπωρία σε διαδίκους και κατηγορουμένους. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο, δεν έχει αρχή και τέλος. Οι δικηγόροι απέχουν διαμαρτυρώμενοι για τις ρυθμίσεις της φορολόγησης του εισοδήματός τους που αποτελούν πλέον νόμο του κράτους. Το κόστος ανυπολόγιστο, ο χορός καλά κρατεί και οι διαφωνίες φαίνονται πλέον άνευ σημασίας και αντικειμένου. Πιστεύω για την απεργία ότι είναι μια μεθόδευση της κυβερνήσεως ή και των μεγάλων δικηγορικών γραφείων εναντίον των μικρών δικηγόρων, τους οποίους στην κυριολεξία η απεργία αυτή τους έχει καταρακώσει τους μικρούς δικηγόρους, και ίσως είναι μια μεθόδευση για να μεθοδεύσει την εισρωή, να καταντήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους σε εμείς τους υπαλλήλους μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Και γι' αυτόν κυρίως τον λόγο είμαι απολύτως κατά της απεργίας. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους νέους δικηγόρους να δουλέψουν και να επιβιώσουν. Και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι των μεγαλύτερων συναδέλφων τους. Γιατί τους αξίζει. Αξίζει στους νέους δικηγόρους, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο κατατισμένοι από τους μεγαλύτερους συναδελφούς τους. Οι περισσότεροι νέοι συνάδελφοί σου πιστεύεις ότι είναι εναντίον ή υπέρ της απεργίας? Όλοι οι νέοι συναδελφοί μου είναι εναντίον της απεργίας. Έτσι θέλω να πιστεύω. Μάλλον τους νέους δικηγόρους περισσότερο, ας πούμε. Οι παλιοί έχουν και καταθέσει την τράπεζα και περισσεύουν, ας πούμε. Βγάζουν οι νέοι, πού θα τους βρουν να δουλέψουν, ας πούμε. Πόσο καιρό κρατάει τώρα η απεργία? Είναι τώρα τέσσερις μήνες. Τον κόσμο τον ταλαιπωρεί? Ο πολίτης, ο απλός, σίγουρα. Όσοι έχουν δίκιο, ας πούμε, δεν το βρίσκουν πουθενά. Ξεκινάει σίγουρα από τα αστικά, τροχαία. Όσοι έχουν απαιτήσει από τροχαίο ατύχημα, ας πούμε, έχουν μείνει όλοι πίσω. Για τα αστικά δικαστήρια καθυστερούν οι εισπράξεις αποζημιώσεων και χρημάτων, εξακολουθούν να τρέχουν οι τόκοι, τα ποσά είναι τοκοφόρα. Όσον αφορά τα ποινικά, έχουμε μεγάλα προβλήματα με τις λήξεις των 18 μήνων και τις αποφυλακίσεις των κατηγορουμένων. Ταλαιπωρία με κεφαλαίο ΤΑΦ λοιπόν για τους πολίτες, οικονομική κατάρρευση για το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου των δικηγόρων. Οι νέοι δικηγόροι φωνάζουν. Οι παλαιότεροι αντιμετωπίζουν το ζήτημα πιο ψύχρεμα, εξίσου ανήσυχα όμως. Πιστεύω ότι πείτε ότι κυρίως οι νέοι δικηγόροι και τα μεσαία στρώματα του σώματος των δικηγόρων. Οι μεγαλοδικηγόροι δεν πλήττονται, αυτοί διαφεύγουν. Και δυστυχώς το σχέδιο νόμου που έγινε νόμος του κράτους καλύπτει αυτούς τους μεγαλοδικηγόρους, τους λίγους οι οποίοι μπορούν πλέον να φοροδιαφεύγουν νόμιμα. Δεν πιστεύω ότι το σώμα των δικηγόρων θα αντέξει άλλη οικονομική αφέμαξη. Ήδη κατευθύνονται σε άλλα επαγγέλματα. Να σας πω χτυπητά παραδείγματα συναδέλφων μου, οι οποίοι τα βράδια δουλεύουν ταξιτζίδες ή την ημέρα δουλεύουν ακόμη και στην οικοδομή. Τα όρια, τα οικονομικά, η αντοχή του κάθε συναδέλφου μου, του μεσαίου δικηγόρου, του μαχόμενου δικηγόρου όπως αποκαλείται, έχουν ήδη εξαντληθεί. Αν έχουν εξαντληθεί τα οικονομικά όρια των δικηγόρων, τι να πει κανείς για τα όρια αντοχής των πολιτών? Αν έχετε κάποια υπόθεση που εκκρεμεί, ακούστε τώρα πότε έχετε ελπίδες καλώς εχόντων των πραγμάτων να εκδικαστεί. Καταρχήν, ταλαιπωρείται ο πολίτης. Αναγκαστικά ταλαιπωρείται. Πέρα από αυτό όμως, επιβαρύνεται ο χώρος της δικαιοσύνης με μία ανακύκλωση ενός τεράστιου όγκου δικογραφιών, οι οποίες αναβάλλονται για να εκδικαστούν στο μέλλον. Οι ποινικές υποθέσεις σήμερα στην Αθήνα Φερρυππίν, με τις αναβολές, αναβάλλονται προσδιορίζονται εκ νέου για το 1995 και για το 1996. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία πενταετία στα ποινικά δικαστήρια και στα διοικητικά μία επταετία για να έχει κανείς τελεστεί δική απόφαση. Αν θα πάτε, που πιστεύω να έχετε πάει στα δικαστήρια, βλέπετε τους δικαστές να πηγαίνουν έρχονται σε άδεια έδρανα, να αναβάλουν ή να ματαιώνουν αποφάσεις, τους διαδίκους να διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν αυτή την ένωμη προστασία. Με λίγα λόγια, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη σαν ένας θεσμός, τρίκος του τρίπτυχου που αποτελεί τη δημοκρατία για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε. Δίκαια ή όχι τα αιτήματα των δικηγόρων, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αγγίζει πλέον τα όρια της αρνησιδικίας. Το άμεσο μέλλον της ελληνικής δικαιοσύνης διαγράφεται ζωφερό. Η Θέμη, στα τρία τελευταία χρόνια, δεν έχει δεμένα μόνο τα μάτια, αλλά και τα χέρια. Ήδη η δικαιοσύνη σήμερα, όσο αφορά το ζήτημα της λειτουργικότητάς της,
είναι ασθενής. Τώρα έχει γίνει ετοιμοθάνατη.